Λοιπόν, αντί και ήταν παντρεμένος και πάρα πολύ ερωτευμένος με μια πολύ όμορφη ηθοποιό, του Μαρίτα Φιλιππίδου. Κάποια στιγμή της έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λεγόταν «Είδα μάτσα». Αλλά μετά από χρόνια χώρισαν. Εκείνη ξαναπαντρεύτηκε και εκείνος έκανε τη γνωστή μάντρα του Αττικ. Ένα βράδυ λοιπόν, όπως τραγουδούσε στη μάντρα, ήρθε να τον δει εκείνη παρέα με τον νέο της σύζυγο. Μόλις ο κόσμος κατάλαβε ότι είναι στο χώρο η Μαρίτα Φιλιππίδου, ξεκίνησε να ζητά επίμονα από τον Αττικ να παίξει εκείνο το τραγούδι που της είχε γράψει όταν ήταν μαζί και ερωτευμένη. Να παίξει το «Είδα μάτια». Η ιστορία λέει ότι ο Αττικ αρνήθηκε να παίξει το τραγούδι. Η ιστορία λέει ότι πήρε το ποτό του από το πιάνο, χωρίς να πει τίποτα, και εξαφανίστηκε από τη σκηνή. Η σκηνή έμεινε κενή, δεν καταλάβαινε κανείς τι συμβαίνει, και εκείνος επέστρεψε ύστερα από 10 μόλις λεπτά, έχοντας γράψει αυτό το αριστούργημα που θα σας παίξουμε τώρα. Συντροφιά σε